Κάψαμε και εδώ μαζί μας στο στούντιο ο Ευθύμιος Δίπλαρος, αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και πρόεδρος Επιτροπής Υγείας της Βουλής. Καλώς ορίσατε, κύριε Δίπλαρε. Καλό μεσημέρι, αγαπητοί. Έχω βάλει και τους δύο τίτλους, γιατί θα ασχοληθούμε και με τα δύο ζητήματα. Έχουν το πρόσταγμα για τις εκλογές. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Όμως, κάνω αρχή με το Ινστιτούτο Καρκίνου, που μάθαμε ότι πέρασε πριν από λίγο από το Υπουργικό Συμβούλιο η τροπολογία. Τι είχε συμβεί, το ξέχασαν, δεν έμπαινε στο 2024, ήταν θέμα κόστους. Ναι. Είχατε σκοπό να γράψετε και θέμα. Ναι, είχα ζητήσει και είχα αποστείλει και στους λειτουργούς της Βουλής την εγγραφή του ζητήματος, ακριβώς γιατί η αγωνία όλων ήταν ότι θα έπρεπε στους προϋπολογισμούς του 2024 να έμπαινε το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου. Ένα συντονιστικό όργανο φορέας που όλους αυτούς τους φορείς που ασχολούνται με τον καρκίνο και θα τους συντόνιζε, αλλά και θα γίνονταν και δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν με μεγάλη έκπληξη και αγανάκτηση, την οποία είχαμε πληροφορηθεί ότι δεν υπήρχε στους προϋπολογισμούς του κράτους η πρόνοια για το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου. Είχα μιλήσει και με το Υπουργείο Οικονομικών αμέσως όταν πληροφορήθηκα. Από το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώθηκα και έχω δει και επιστολές που έχουν αποσταλεί προς την Υπουργό Υγείας, προς το Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο Οικονομικών από τις 23 Μαρτίου του 2023 που ζητούντα εξηγήσεις από το Υπουργείο Υγείας για το κόστος του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου. Το οποίο ποιο είναι στο παρελθόν. Το οποίο είναι κάποια εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Εγώ θεωρώ... Μιλάμε και για χτιριακές εγκαταστάσεις τώρα του Ινστιτούτου αυτού. Τι έτσι είναι πάγεται. Είναι η λειτουργία, είναι χτιριακές εγκαταστάσεις. Είναι προσωπικό. Προσωπικό πιθανό να αποσπαστεί από διάφορα υπουργεία. Ναι. Ακριβώς για να υπάρχει αυτός ο συντονιστικός φορέας που όλοι επιζητάμε. Δυστυχώς η απάντηση που ήρθε προς το Υπουργείο Οικονομικών ήταν με καθυστέρηση, ήρθε 21 Νοεμβρίου. Του 2023, ναι. Με λυπή πληροφόρηση, όπως είχαμε πληροφορηθεί και από το Υπουργείο Οικονομικών, ναι. Και έγινε όλο αυτό το ζήτημα. Και η κυρία Κανάρη που... δεν ήταν καλεσμένη στη Βουλή να σας εξηγήσει από πλευράς της τι είχε συμβεί. Ήταν. Ναι. Και στους προϋπολογισμούς που συζητούνταν στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Επιτροπή Οικονομικών, όταν αναφέρθηκε αυτό το ζήτημα, μας είπε ότι ήταν θέμα το οποίο αφορούσε το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Από το Υπουργείο Οικονομικών μας είπαν ότι εμείς είχαμε στείλει από τον Μάρτιο επιστολή και ζητούσαμε να μας καταγραφεί το συγκεκριμένο ποσό. Ήρθε ετεροχρονισμένα 21 Νοεμβρίου η απάντηση από το Υπουργείο Υγείας προς το Υπουργείο Οικονομικών με λυπή πληροφόρηση. Και γι' αυτό είχα μιλήσει και εγώ προσωπικά και με τον ίδιο τον Υπουργό αλλά και με τους φορείς του Υπουργείου Οικονομικών. Ναι. Γιατί επιτέλους αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει. Με χαρά ακούσαμε χθες και σήμερα ως Δημοκρατικός Συναγερμός και προσωπικά ως Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας έχουμε εκδώσει μια ανακοίνωση που χαιρετίζουμε την απόφαση της κυβέρνησης για τη δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου. Και θα το παρακολουθούμε γιατί πρέπει να γίνει πράξη αγαπητή. Θα το δούμε, θα γίνει και συζήτηση, φαντάζομαι, θα δούμε και το ύψος αυτού του ποσού στις τροπολογίες του κρατικού προϋπολογισμού. Το άλλο για το οποίο δίνεται μάχη και εντός της Βουλής και εκτός από την Ομοσπονδία Ασθενών και όχι μόνο, έχει να κάνει με το κόστος της αποστολής ασθενών στο εξωτερικό και το δικό τους αλλά και των συνοδών τους. Ναι. Δεν πάει κανείς από μόνος του στο εξωτερικό χωρίς κάποιον να τον συνοδεύσει. Δεν μπορεί να είναι αυτό δυνατόν. Το ξέρετε κι εσείς ο ίδιος, ακριβώς, κύριε Δίπλαρε, που εσείς μπορείτε να μας πείτε και το κόστος πόσο μεγάλο είναι, αλλά πώς μπορεί ο καθένας που δεν μπορεί να ανταποκριθεί να το καλύψει. Αγαπητή. Δουλειές, ξέρω, έχω φίλοι μου στη Γερμανία εδώ και 2 χρόνια. Διαλύονται οικογένειες στο τέλος της ημέρας. Και όταν λέμε διαλύονται οικογένειες, όχι μόνο οικονομικά. Δυστυχώς. Και είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει προβληματίσει και μας στεναχωρεί πάρα πολύ. Να πάρουμε όμως με σειρά τα γεγονότα. Σήμερα αποστέλλονται ασθενείς στο εξωτερικό περίπου 1.200. Είτε Γερμανία, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Ισραήλ, είτε στην Αγγλία, στη Γαλλία. Την Ελλάδα την έχω πει. Από τους 1.200, δυστυχώς, μόνο ένα 10% μπορεί το κράτος και έρχεται και στηρίζει, γιατί θεωρούνται άποροι. Να. Είτε με το εισιτήριο τους, είτε με κάποια διαμονή. Από τους 1.200, οι περίπου 500-600 είναι στη Γερμανία. Εκεί, με κάποιες συμφωνίες που έχει συνάψει η Γενική Διευθυντρία του Υπουργείου Υγείας και τα λοιπά, υπάρχει κάποια φροντίδα. Όχι αρκετή, αλλά υπάρχει και αυτό είναι το οποίο κατέγραψαν όλοι. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι 1.100 συγγενείς των ασθενών που τους συνοδεύουν, δεν έχουν τη στήριξη από την πολιτεία, ούτε και με ένα ευρώ, αγαπητοί κάτοικοι. Με αποτέλεσμα
να φεύγουν ζευγάρια να συνοδεύουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό, να χάνουν τις δουλειές τους, να μην έχουν έσοδα, οι δόσεις τους να είναι εκεί να τρέχουν και τα δάνεια τους να μην εξυπηρετούνται, να κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Έχουν διαλυθεί οικογένειες και έχουν χωρίσει οικογένειες, δυστυχώς. Και καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες αυτών των περιστατικών, ναι, των οποίων μας λείπουν. Έχει οικογένειες στη Γερμανία που δεν έχουν χρήματα, οι συγγενείς τους να φάνε. Ναι. Απλά θα ανέμενε κανείς ότι σε ένα κράτος δικαίου που ζούμε και κοινωνικής πρόνοιας, όταν σου συμβαίνει κάτι τόσο σοβαρό, μια διάγνωση τέτοια που σε αποπροσανατολίζει, ειδικά όταν έχει να κάνει με τα παιδιά σου, το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις όλο στο νου και την όποια ενέργειά σου στο παιδί σου. Ακριβώς. Παίρνω το παράδειγμα του παιδιού που είναι πάρα πολύ έντονο. Όχι να τρέχεις δεξιά και αριστερά, να μετράς τα σεντ, να ζητάς, να εκλιπαρείς, να χάνεις και την αξιοπρέπειά σου. Ακριβώς. Άρα αυτό μπορούμε να το λύσουμε. Κύριε Διπλάρε, το θέμα δεν είναι το τι λέμε. Εδώ εμείς τι είπαμε. Ναι. Αυτό το οποίο προκάλεσε την οργή όλων των μελών της Επιτροπής Υγείας είναι το γεγονός ότι ήρθε το Υπουργείο Υγείας και ζητά να ενταχθεί στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας ένα κονδύλι μόλις της τάξης των 350.000 ευρώ. Και αυτό μόνο για τους ασθενείς. Και μόνο για τους ασθενείς, τους επιδοτούμενους ασθενείς. Προσέξτε όμως. Με βάση τη μελέτη του 2020 στο Υπουργείο Υγείας, το ποσό που θα χρειαστεί να καλύψει τις ανάγκες των συνοδών των ασθενών είναι 4 εκατομμύρια ευρώ. Να. Και είναι αυτό το οποίο προκάλεσε και την οργή όλων μας. Και τι είπαμε. Ομόφωνα κατέθεσα μία πρόταση ως Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας και από όλους τους συναδέλφους εγκρίθηκε να αποστείλουμε επιστολή στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας που να του λέμε ότι εν ώψη της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού θέλουμε να ενταχθούν τουλάχιστον ακόμη 4 εκατομμύρια ή τέλος πάντων 3.700.000 εκτός από τις 350. Εγώ έχω απόψη και έχω επιστολή της Πρόεδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού και Βουλής. Ναι. Τι έγινε. Ναι. Και επειδή όμως η Επιτροπή Υγείας δεν μπορεί να αποστείλει απευθείας επιστολή, αμέσως ενημερώθηκε η Πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Νίδα Δημητρίου, και αμέσως είναι η επιστολή την οποία βλέπετε, συνέταξε την επιστολή και την έχει ήδη αποστείλει χθες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας του και η Πρόεδρος της Βουλής, εκ μέρους όλου του σώματος, αφού συζητάμε τώρα που μιλάμε τον προϋπολογισμό του κράτους, να ενταχθούν, να βρεθούν ένα κονδύλι. Αν δεν είναι 4 εκατομμύρια, αγαπητοί, κάτι, ας είναι 2, ας είναι 3 εκατομμύρια. Τώρα, το θέμα είναι να ενισχύσουμε αυτές τις οικογένειες. Το πρόβλημα του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί όλα είναι σημαντικά και έρχονται όλα και συμποσούνται. Και θα πει κανένα, πού ήσασταν τόσα χρόνια, κύριε Διπλάρε, ως κυβέρνηση, δεν είναι τώρα που προκύψει αυτό με την αποστολή ασθενών στο εξωτερικό και οι συνοδοί κλπ. Και οι άνθρωποι να χάνουν τη δουλειά. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, δεν με φόμαστε κανένα, ούτε ασκούμε κριτική στην νυν Υπουργό ή στο Υπουργείο Υγείας. Θα μου πείτε, μπορούσαν να γίνουν και στο παρελθόν. Δέχομαι. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Τώρα οι οικονομικές συνθήκες είναι καλύτερες, τα ταμεία του κράτους σαφέστατα είναι και πιο καλά, έχουμε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Μπορεί να μην είναι τα 4 εκατομμύρια άμεσα, μπορεί να είναι 2 εκατομμύρια, όχι όμως 350.000, αγαπητοί κάτοια. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να βάλουμε περισσότερα χρήματα. Και η ουσία είναι η εξής. Και αυτό είναι που αντιλήφθηκε και η Πρόεδρος της Βουλής και αμέσως συνέταξε την επιστολή την οποία αποκαλύπτετε σήμερα εσείς εδώ. Είναι η ουσία είναι εξής. Από την ώρα που το κράτος δεν καλύπτει τον ασθενή στην Κύπρο και τον αποστέλει στο εξωτερικό, θα πρέπει να καλύπτει και τις ανάγκες του συνοδού του. Δεν μπορεί ένα παιδί 7, 8, 9, 10, 15, 20 χρόνων να πάει στη Γερμανία και να καθίσει 6 μήνες και να είναι μόνο στο εκεί. Γιατί μπορεί ένας ενήλικας άντρας ή γυναίκα να πάει στο εξωτερικό. Ποιος θα τον πλένει, ποιος θα τον καθαρίζει, ποιος θα τον φροντίζει. Όλα αυτά. Από την ώρα που το κράτος αποστέλει έναν ασθενή στο εξωτερικό για θεραπεία, οφείλει και το τονίζω με κεφαλαία να καλύψει και τις ανάγκες του. Αυτό είναι ξεκάθαρο και αυτό είναι το μήνυμα που στείλανε. Και πόσο μάλλον να προσθέσω εγώ, κύριε Διπλάρε, αυτή τη στιγμή έχουμε πλέον με την πάροδο των χρόνων, ειδικά στα καρδιοχειρουργικά, πλέον πολύ καλούς γιατρούς εδώ που έχουν παραπατριστεί. Για παράδειγμα, ο Τζανάβαρος, μπράβο, ο οποίος στέλναμε πάρα πολλά παιδιά στη Γερμανία, τώρα είναι εδώ. Άρα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε κάποιες ειδικότητες, πλέον πολλοί χαιρετίζουμε εδώ, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Άρα, να δώσουμε έμφαση, καλύτερα αποτελέσματα και στήριξη σε όλους τους άλλους που πρέπει να πάνε. Και σίγουρα θα μας χαροποιεί το γεγονός και θα μας χαροποιούσε αν χρόνο με το χρόνο
οι αποστολές στο εξωτερικό μειώνονται, γιατί ναι. επαναπατρίζονται είτε οι γιατροί από την Κύπρο που είναι σήμερα στο εξωτερικό, όπως καλή ώρα ο γιατρός που έχετε προαναφέρει με πόσα χρόνια στη Γερμανία και με εξαιρετικά αποτελέσματα, που είναι εδώ πλέον στην Κύπρο και έχει πιστεί και είναι στην Κύπρο και αποτελεί με την ομάδα του ένα 38 παράδειγμα Κύπριου επιστήμονα που έχει διαπρέψει. Ο στόχος μας είναι χρόνο με το χρόνο να μειώνουμε τους ασθενείς στο εξωτερικό, να τους βλέπουν εξειδικευμένοι γιατροί εδώ στην Κύπρο, για να μπορεί και να υπάρχει αυτή η σύνδεση της οικογένειας και στήριξη προς τον ασθενή. Και άλλοι που θέλουν, που επιλέγουν στο εξωτερικό, υπάρχουν οι ασφάλειες κλπ. Στα άλλα. Εμείς τώρα συζητάμε για αυτούς που πρέπει και δεν μπορούν, αλλά είναι υπόχρεο το κράτος να τους παραπέμψει στο εξωτερικό. Γιατί είδατε και την περίπτωση της κυρίας για τον αδελφό της που μάζευε πόσο καιρό τα χρήματα για να αποσταλεί στο εξωτερικό κλπ. Και εν τέλει δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος στην προσπάθεια πάνω, μέσα στα καραντίνα του κορονοϊού. Και τώρα ζητάνε πίσω τα χρήματα, ενώ η ίδια, επειδή γνωρίζει καλά, θέλει αυτά τα χρήματα που έχουν μαζευτεί να δοθούν σε άλλους. Να μην τρέχουν, γιατί η αγνία τους δεν έπρεπε να είναι αυτή. Ναι. Έχω συναντηθεί και με τη συγκεκριμένη κοπέλα και με ακόμα ένα παιδί που είχε την πρωτοβουλία του Εράνου. Και έχουν απόλυτο δίκιο στο εξής, ότι λέει αυτά τα χρήματα εμείς δεν θέλουμε να τα κρατήσουμε. Αλλά δεν θέλουμε να πάνε και στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας, που θα πάνε σε ένα απλά ένα κουβά με αρκετά χρήματα και που θα δαπανηθούν δεξιά και αριστερά. Θέλουν αυτοί οι συγγενείς που έχουν μαζέψει αυτά τα χιλιάδες των ευρώ από τους συμπατριώτες μας να πάνε για να στηρίξουν συγκεκριμένες οικογένειες ασθενών που είναι στο εξωτερικό. Ναι. Όχι απλά να πάνε πίσω στο ταμείο. Το πάγιο ταμείο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συμφωνώ. Πάντως, να πιστώσουμε την κυρία Κανάρη στο εξής, ότι ήταν αυτή που εντόπισε το γεγονός ότι δεν καλύπτεται το εισιτήριο του ασθενούς και θα περνά τώρα από τον ΑΗ. Δεν είναι κάτι το οποίο υπήρχε. Άσχετο το ότι όλοι επιθυμούμε και για τους συνοδούς και τη στήριξη, αλλά το γεγονός ότι δεν καλύπτονται και τα αναγκαία για τους ίδιους τους ασθενείς. Καλύπτονταν με βάση το S2, είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία και ένα ευρωπαϊκό έντυπο. Ναι. Η μετάβαση και με ένα ποσό περίπου 500 ευρώ. Τον μήνα ή 300 ευρώ στη Γερμανία, αλλά θα έπρεπε να εξασφαλίσεις με βάση την ευρωπαϊκές οδηγίες στο χαρτί του S2. Αν μη τι άλλο, κινούνται τα πράγματα και υπάρχει και η πρόθεση και από το Υπουργείο. Ακριβώς. Και θα δούμε τώρα και με την επιστολή της κ. Δημητρίου προς τον Πρόεδρο. Εμείς εδώ δεν θέλουμε και δεν θα μοιράσουμε εννοείται ευθύνες σε κανένα. Ναι. Θέλουμε και έχουμε εντοπίσει ένα ζήτημα. Ισχύει εντύπωση, κύριε Διπλάνη. Αυτό είναι το ζήτημα. Πολύ σωστά έχετε πει. Λοιπόν, τώρα κάτι για τα κέντρα αποκατάστασης. Ναι. Είναι ένα νομοσχέδιο που πηγαίνει, έρχεται δεν ξέρω πόσα χρόνια. Παίζονται και συμφέροντα, είναι και το στάτους, είναι και οι ευγυρίες, είναι και οι άλλοι που λειτουργούν ήδη με ειδικές άδειες κλπ. Σε κάθε περίπτωση. Φταίνε και εσάς, αντιλαμβάνομαι, που δεν βάζει το θέμα για συζήτηση. Να σας πω, αγαπητή Κάτια. Ναι, ναι, γιατί έχω δει ένα συγκεκριμένο δημοσίευμα σήμερα και έτσι μου προκάλεσε και απορία. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Για να έρθει ένα νομοσχέδιο στην Βουλή, θα πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση. Ναι. Ποιοι συμμετέχουν στη διαβούλευση? Πέραν του Υπουργείου Υγείας, της Νομικής Υπηρεσίας, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Όταν αυτό το νομοσχέδιο ήρθε πριν από αρκετό καιρό. Περίπου ένα-δύο χρόνια, δεν θυμάμαι. Ναι, πριν δύο νομίζω. Στη Βουλή. Και πήραμε σωρία επιστολών από όλους. Ότι δεν έγινε κατάλληλη διαβούλευση. Το αποστείλαμε πίσω στο Υπουργείο Υγείας και τους είπαμε, σας παρακαλούμε, η δουλειά της Βουλής δεν είναι να κάνετε τη διαβούλευση, που είναι η δουλειά του Υπουργείου Υγείας. Κάντε τη διαβούλευση και ξαναστείλτε το νομοσχέδιο. Και ξέρετε πολύ καλά ότι στην Επιτροπή Υγείας δεν εκκρεμεί το παραμικρό. Και μάλιστα συνεδριάζουμε και μέσα σε μία μέρα μπορούμε να δούμε κατάθρο ολόκληρο νομοσχέδιο και να το τελειώσουμε. Ναι. Ήρθε ένα νέο νομοσχέδιο. Εκεί που όλοι περιμέναμε και περίμενε ότι επιτέλους λύθηκε το στάδιο της διαβούλευσης, ξεκίνησαν πάλι όλοι να φωνάζουν ότι δεν διαβουλεύτηκαν. Και ξέρετε, φωνάζουν πρώτα. Και αυτοί με τους οίκους ευηγυρίας. Ναι, ναι, όλοι, γι' αυτό λέω. Και αυτοί οι οποίοι σήμερα έχουν τα κέντρα, τα ιδιωτικά, τα κέντρα αποκατάστασης, τα οποία λένε ότι ισχυρίζονται, ότι πώς είναι ένα δυνατό ένα νοσηλευτήριο με 70-100 εργοδοτούμενους να αμείβεται στο σύστημα με την ίδια μονάδα που αμείβεται ένας 20 ευηγυρίας με προσωπικό 10 ή 15 ατόμων. Φωνάζουν και οι άλλοι οι οποίοι είναι εκτός, δηλαδή υπάρχει ένα αλαλού. Να. Και είπα και σε επικοινωνία που είχαμε με το Υπουργείο Υγείας και τους είπα, ξέρετε, παρά να σας αποστέλω ξανά δεύτερη επιστολή και να το αποσύρω για να κάνετε τη διαβούλευση, επειδή μου λέτε ότι η αρμόδια λειτουργός έχει αφυπηρετήσει από το Υπουργείο Υγείας, σας παρακαλώ,
φωνάξετε τους, κάντε ξανά τη διαβούλευση. Να. Έχουμε επιστολές που μας έχουν αποστείλει με email στην Επιτροπή Υγείας. Και μας λένε. Και συνδέσμους. Και συνδέσμοι και χίλια δύο άλλα πράγματα. Να. Δεν είναι δική μου δουλειά του Προέδρου της Επιτροπής Υγείας να φωνάζω την Κάτια, τον Κώστα, τον Γιάννη και να προσπαθώ να τους μερώσω. Όμως έχει ετοιμαστεί ένα νέο νομοσχέδιο. Ναι. Από την ενήν υπουργό μπορεί να κληθεί να το εξηγήσει αυτό και ασχέτως τι λέω. Δεν θα έρθει ποτέ όμως, το τέλειο. Ναι, όμως εμάς, αγαπητοί μου Κάτια, δεν είναι δική μας δουλειά να μπαίνουμε στο στάδιο της διαβούλευσης με όλους. Τι λέει Κάτια, τι ναι, λέει αλλά κακώς το κάνετε στη Βουλή τόσα χρόνια. Έχετε ένα νομοσχέδιο, καλείτε τους αρμόδιους να σας το εξηγήσουν να ψηφίζετε. Κάθε φορά που καλείτε τη Σάρα και τη Μάρα σε πολλά πράγματα η αλήθεια, δεν είναι και λογικό. Ναι. Συμφωνώ, αλλά προσέξτε. Εάν έρθει ένα νομοσχέδιο και μας το παρουσιάσει το Υπουργείο Υγείας και δεν φωνάξω τους άμεσα εμπλεκόμενους να τοποθετηθούν, οι οποίοι όταν έρθουν, αυτό το οποίο μας λένε είναι ότι δεν έγινε διαβούλευση. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ θα καταβάλω ακόμα κάποιες προσπάθειες, παρόλο που δεν είναι η δουλειά μου να κάνω τη διαβούλευση, με κίνδυνο να κατηγορηθώ, είτε γιατί παίρνω το μέρος του ενός, είτε του Α, είτε του Β. Εμένα δεν με απασχολεί και ούτε θα μπω στην ουσία. Επειδή κάποια στιγμή μίλησαν και για όλα τα χέρια, το τι αλλάζει κλπ. Τίποτα δεν αλλάζει. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα νομοσχέδιο τώρα από την νυν υπουργό. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο από την νυν υπουργό. Μάλιστα. Προσέξτε. Φωνάζει ο φορέας ιδιωτικών νοσηλευτηρίων αποκατάστασης ότι δεν έγινε διαβούλευση. Ναι. Φωνάζουν οι οργανωμένοι ασθενείς ότι ξέρετε πρέπει να το ξαναδούμε κτλ. Φωνάζουν οι οίκοι ευηγυρίας, εσείς συνδεσμός τους ότι δεν εισακουστήκαμε. Ναι. Και θα έρθει στη Βουλή και θα είμαστε εμείς στην Επιτροπή Υγείας μέσα στη μέση. Ναι. Που θα πρέπει να αποφασίσουμε εμείς το Α και το Β. Δεν είναι η δική μας δουλειά. Φεύγω από το θέμα αυτό και πάω γενικά σε ένα νομοσχέδιο, το οποίο είναι καλά γνωστό όταν αλλάζει κάτι, πολλοί θα έχουν πρόβλημα, λέω. Άρα, φέρνουμε τον αρμόδιο υπουργό, είσαι σε πολλές επιτροπές. Το εξηγεί και κρίνουμε εμείς κατά μονάδα, ένα μονάδα ή το κόμμα μας, τι θα κάνουμε προκειμένου. Διότι ό,τι και να γίνει. Αν έχουμε τροπολογίες. Ναι, όμως δεν διότι μπορώ. Σκοπεί κάπου κάθε φορά ένα νομοσχέδιο. Αγαπητή Κάτια. Τροποποιητικό ή που θεσπίζει κάτι. Δεν διαφωνούμε. Ναι. Δεν διαφωνούμε. Όμως αντιλαμβάνεστε για ένα τόσο μεγάλο ζήτημα που άπτεται την υγεία των ασθενών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πάσχοντα ασθενή που πρέπει να είναι στο ύψιστο επίπεδο. Πρέπει να είναι άριστες οι υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται. Με τους φορείς όλους να διαφωνούν μεταξύ τους. Δεν μπορεί η Επιτροπή Υγείας να υποκαθιστήσει τις ενέργειες του Υπουργείου Υγείας. Η έκκληση που απευθύνω είναι να μας υποδείξει το Υπουργείο Υγείας, αφού έχει αφιπηρετήσει λειτουργός, μία νέα λειτουργό που θα αναλάβει αυτό το νομοσχέδιο, να έρθω σε επικοινωνία μαζί, γιατί προσπαθώ, έχει μέρες που προσπαθώ να κάνω αυτή τη διαβούλευση. Όπως και για την απεργία στα νοσηλευτήρια. Ήταν με δική μου πρωτοβουλία που ακόμη δεν γίνεται και έχει συσταθεί και έχει καλέσει Υπουργός Υγείας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να αποτρέψουμε τυχόν μια νέα απεργία στα νοσηλευτήρια μας που θα ήταν και να το μεγάλο μας ζήτημα. Να την έχουμε κάποια στιγμή να απαντήσω όλα αυτά βεβαίως και η κυρία Κανάρη σε σχέση με αυτό, αλλά γενικά για αυτό το θέμα ξέρω βγήκαν πολύ για αυτό ακριβώς το ζήτημα. Όπως επίσης περιμένουμε αγαπητή Κάτια και είναι η κλίση και πάλι προς το Υπουργείο Υγείας. Το νομοσχέδιο για το συνήγορο του ασθενή, το νομοσχέδιο για τις πανεπιστημιακές κλινικές. Ναι. Για όλα αυτά που ήθελα και τον Ωσάκη. Προλογίζουμε και περιμένουμε να δούμε να ψηφιστούν τα νομοσχέδια. Λοιπόν, κύριε Διπλάρη, επειδή μας πιέζει ο χρόνος καταλαβαίνω. Πρώτα να δω, επειδή τώρα συζητάμε πολλά πράγματα που πάνε και στη Βουλή, τώρα δεν ξέρω αν εσάς έρχονται, επειδή συζητούσαμε χθες ότι πολύ λίγοι ήταν αυτοί που δήλωσαν τα δώρα στη Βουλή, που έπρεπε εσείς δεν είχατε τίποτα να δηλώσετε. Δώρο δεν έχω λάβει. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι δώρο, τώρα θα το πάω επόμενος. Ο Παλουζές. Κανένα σταφύλι που μπορεί να σου φέρει κάποιο που θα σε επισκεφθεί. Έτσι, όχι, τώρα θα ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, μια υπηρεσία ιατρική. Καλή ώρα, επειδή συζητάμε για λόμπι και λοιπά, το οποίο έχω. Ο καθένα βουλευτή για να αλλάξει, για να αυτό ελέγχει. Δεν έχω, αλλά ούτε και γνωρίζω και για του υπόλοιπου ούτε συναδελφούς. Ταξίδια στο εξωτερικό να σα δώσουν κανένα ρολόι ή κανένα. Ακριβώ. Δικά μου είναι. Μάλιστα. Δεν έχω πάρει κανένα. Και ούτε και θέλω προ Θεού για το όνομα του. Αλλά αν και εφόσον έρθει κάτι στα πλαίσια του νόμου που εμείς ήδη έχουμε θεσπίσει, θα πρέπει να είμαστε οι πρώτοι. Και το τονίζω που θα πρέπει και να δηλώνουμε και να τα καταγράφουμε όλα, να είναι εκεί και να υπάρχει ο έλεγχος. Ήταν καλός ο Παλουζές πάντως που φάγατε. Ήταν καλός. Ξέρετε, όταν έχετε από τα χωριά σου, κατάγουμε από δύο κρασοχώρια. Μάλιστα. Και από το Άρσο. Δεν έχει σημασία, και από το Κιλάνι. Τι άλλο βάζουν μέσα, απλά. Κιούλι κλπ. Λοιπόν, κύριε Διπλάρε, στα άλλα τώρα τα κομματικά έχουν ανάψει για τα καλά οι μηχανές συνεργειών. Πρώτα, σε ό,τι να κάνει το ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών, το ετοιμάζεται, σωστά. Ναι, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Να στηθούν κάρπες.
Θα έχει αριστείνδη, πώς θα είναι? Να σας πω, θέλουμε να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να στηθούν κάλπες εντός του πολιτικού γραφείου. Ναι. Γιατί για το ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών θα αποφασίσουν τα μέλη του πολιτικού μας γραφείου. Να, τώρα, το άλλο ερώτημα ήταν ευρωεκλογή για αριστείδη. Είναι ναι. ένα δικαίωμα το οποίο μπορεί να ασκήσει η πρόεδρος. Για ένα, για δύο, για πώς. Για ένα. Για ένα από τους έξι μπορεί η πρόεδρος ναι. Να επιλέξει ένα πρόσωπο ευρύτερης αποδοχής. Είναι στα δικαιώματα της ΔΕΚ. Προηγουμένως ήταν ο Λουκάς Φουρλάς. Ο οποίος τώρα θα περάσει, ενώ όλοι ξέρουν την δημοφιλία του, για παράδειγμα, θα περάσει από έγκριση του πολιτικού γραφείου. Είναι ευρωβουλευτής, όπως και η Ελένη Σταύρου. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να περάσουν μέσα από αυτή την διαδικασία. Πέραν τούτου όμως, εκείνο το οποίο θα πω είναι ότι και οι δύο ευρωβουλευτές μας ασκούν ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα είναι δύο σίγουροι στο ψηφοδέλτιο, λέτε. Ναι, είναι και κάποιες ποσοστώσεις. Ένα που θα επιλέξει, η μία που θα επιλέξει η πρόεδρος της ως Αριστείδη και ακόμη τρεις. Και ακόμη τρεις. Και θα είναι τρεις γυναίκες, τρεις άντρες. Έτσι το ψάχνετε ή δεν έχει να όχι, κάνει? Όχι, δεν έχει να κάνει. Παρόλο που υπάρχει ποσόστοση και για τον νεαρό της ηλικίας κάτω των 35 και για το φύλλο, παρά τα αυτά θεωρώ ότι θα προσπαθήσουμε έτσι μέσα από συνένεση να επιλέξουμε έξι προσωπικότητες οι οποίες θα προσφέρουν στην παράταξη. Όλοι είναι αξιόλογοι. Είναι κάποιος από την Βουλή των Αντιπροσώπων που θα ήθελε? Είχε ακουστεί ότι πιθανόν ο κύριος Χατζηγιάννης να ενδιαφερόταν. Ναι. Τώρα τα ονόματα τα οποία ακούγονται και αν μην θεωρηθεί ότι λέμε εκτός από τον Λουκά τον Φουλά, την Ελένη τη Σταύρου, τον κύριο τον Χατζηγιάννη, είναι ο Μάριος ο Πελεκάνος, είναι ο Μιχάλης ο Χατζηπαντέλας. Ναι. Πιθανόν να είναι και ο Κωνσταντίνος ο Πετρίδης, πρώην υπουργή καταξιωμένη. Τι σας λένε αυτόν, πιθανόν εσείς ότι ακούτε που λέμε εμείς? Να σας πω, για να είμαστε απόλυτα σίγουροι, αγαπητοί, κάτι πρέπει να μπουν ημερομηνίες υποβολής υποψηφιότητων. Και είναι και Χριστιανά Ξενοφόντος που κρίνει ο Αγγελίδης. Από την αμόχωστο, φοβάμαι να μην μου διαφύγει κάποιος. Άρα τι θα γίνει τώρα που είναι πολύ? Θα δούμε. Θα τους κουβεντιάσουμε όλους μαζί με την Πρόεδρο και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τους έξι. Και να δείξετε και προς κανένα Δήμο μεριά ύστερα σε αυτούς που θα ήθελαν κάτι θα να διεκδικήσουν. Θα ήταν ευχής έργο. Θα βοηθούσε πολύ. Λοιπόν, και ελάτε να δούμε τους Δήμους, διότι εκεί θα γίνουν συνέργειες. Συνεργασίες με κόμματα. Εσείς κλείνετε το μάτι στο Δημοκρατικό Κόμμα. Το οποίο είναι στην καλύτερη θέση τώρα που κάνει παιχνίδι και με εσάς και με το Αγγέλ. Δεν κλείνουμε το μάτι στο Δημοκρατικό Κόμμα και ούτε και υπάρχει και αυτό που λέμε μοιρασιά. Ναι. Στους Δήμους, όπως λεγόταν πάρεθα. Τι κάνουμε? Εμείς είμαστε σε επικοινωνία πολύ καλή και σε πολύ πολύ καλό δρόμο με τη Δημοκρατική Παράταξη, με το Δημοκρατικό Κόμμα και με την ΕΔΕΚ. Ναι. Οφείλω να πω ότι έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις και ναι, μπορώ να σας πω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τι κλείδωσε μέχρι στιγμής? Διότι έχουμε το σήμερα... πιο σημαντικό είναι η Πρόεδρη των Επαρχιακών. Σωστά. Ναι, να σας πω. Είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η κοινή πεποίθηση όλων των κομμάτων και των ηγεσιών αυτών των κομμάτων να υπάρχει συνεργασία. Από εκεί και πέρα λέμε ότι από την ώρα που θέλουμε να κάνουμε συνεργασία, κάποια επιμέρους ζητήματα ή δυσκολίες στους υποψήφιους, αυτά μπορούμε να τα προσπεράσουμε. Δεν μπορούμε να παραγράψουμε ή τέλος πάντων να μην ακούσουμε την τοπική κοινωνία, τους τοπικούς μας παράγοντες, να μην τους αφουγκραστούμε και να μην μας ήδη μας έχουν καταθέσει τις απόψεις τους και να μην τις λάβουμε σοβαρά υπόψη. Να. Αυτό είναι που κάνουμε τώρα. Μαζί με αυτό το οποίο μας έχουν πει οι τοπικές μας κοινωνίες, οι τοπικοί μας παράγοντες της κάθε παράταξης, ερχόμαστε και βλέπουμε και τα άλλα ονόματα που καταθέτουν τα άλλα κόμματα και προσπαθούμε να βρούμε τη χρυσή τομή. Εκεί και όπου μπορούμε να συνεργαστούμε με το Δημοκρατικό Κόμμα θα το πράξουμε. Να. Εκεί και όπου μπορούμε με τη Δημοκρατική Παράταξη και με την ΕΔΕΚ επίσης θα προσπαθήσουμε να το πράξουμε. Όχι στο πλαίσιο μιας μοιρασιάς και μιας συνδιαλλαγής. Με την ΕΔΕΚ που είπατε, που είναι έτσι πιο λίγες πιθανότητες, αν θέλετε, έχετε καταλήξει σε Δήμο? Παραδείγματος χάρη να σας πω για ένα όνομα, στα Λεύκαρα. Ναι. Ο κύριος Σοφοκλής Σοφοκλέος. Μια καταξιωμένη προσωπικότητα, προέρχεται από την ΕΔΕΚ, κοινής αποδοχής. Θεωρώ γιατί να έρθουμε. Ναι. Και στα πλαίσια που θέλει για να και από την πίτ. Ώρα που η τοπική κοινωνία πάτε στο το προκρίνει. Σίγουρο το άλλο. Ναι. Ναι, απλά λέω ένα παράδειγμα για την ΕΔΕΚ. Έχει καλό η ΕΔΕΚ, το έχετε καταλήξει? Όχι, δεν έχει κάτι Μάλιστα. άλλο συνεχώς. Πάω τώρα γιατί είναι μεγάλη σε επαρχιακά. Έχετε καταλήξει ποιος θα είναι για παράδειγμα στη Λευκοσία? Θα είναι ο Κωνσταντίνος Γιορκάζης για τον Δημοκρατικό Σύμβουλο? Ναι, ο κύριος Κωνσταντίνος Γιορκάζης συγκεντρώνει την μεγάλη απήχηση, αν θέλετε, και από όλες τις ηγεσίες των κομμάτων. Να. Αυτό που θέλουμε να σε συνεργαστούμε. Σε άλλες επαρχίες έχετε καταλήξει? Σε άλλες επαρχίες πιθανόν να συνεργαστούμε με ένα ή δύο κόμματα για τον Περιφερειάρχη να. Και με κάποιες άλλες στο Δήμαρχο.
Ναι. Ακριβώς για αυτό που σας έχω πει, ότι λαμβάνουμε υπόψη τις τοπικές κοινωνίες. Θέλουμε να ακούσουμε τις τοπικές κοινωνίες. Και επίσης να μην βλέπετε και την δημοτικότητα και νυν που διεκδικούν εκ νέου κλπ. Να μην πάτε να χάσετε μάχες. Για παράδειγμα, στη Λάρνακα είναι ένας γρίφος για τον Δημοκρατικό Σύνταγμα, σωστά. Ναι, αλλά θεωρώ ότι και εκεί θα επιλύσουμε το μπορεί ζήτημα. Μπορεί να γίνει εκεί, αν θέλετε, το. Έχουμε και εμείς καταξιωμένα στελέχη, οφείλω να σας πω, τα οποία βλέπουν πολύ θετικά το ενδεχόμενο να είναι υποψήφοι, έχουν όραμα, έχουν προσφέρει στην κοινωνία, είναι πρόσωπο καταξιωμένα. Δεν υπάρχει μια αριστογία, λένε, γιατί να διεκδικήσω και να εκτεθώ, αφού Όχι. Αντίθετα, υπάρχει και κομματικός πατριωτισμός. Και μάλιστα, αυτό το οποίο καταγράφουμε από το μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι, όταν και εφόσον η παράταξη θα αποφασίσει τον Α ή τον Β ή την Κάτια, θα έρθουν και θα ακολουθήσουν. Μάλιστα. Άρα δεν θα γίνεται υπέρβαση. Δεν θα έχει υπέρβαση να δούμε κάποια στήριξη, ξέρω εγώ, αριστερού υποψηφίου προερχόμενου από το ΑΚΕΛ κλπ. Εμείς έχουμε πει ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε ωραία, μαζί με τον ΑΚΕΛ. Είναι στον Δήμο Λευκοσίας, έχει κλειδώσει το όνομα του νυν δημάρχου Αγλαντζάς. Έχει μεγάλη απήχηση, έχει μεγάλη. Αν θέλετε, θετική άποψη ανάμεσα στον κόσμο, το όνομα του νυν δημάρχου Αγλαντζάς και του Ανδρέα Κωνσταντίνου. Θα καταλήξουμε σε όλα, εκτιμώ αν όλα πάνε καλά, αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πρέπει όμως να σας πω κάτι για το Δημοκρατικό Συναγερμό, ο επικεφαλής της προεκλογής, ότι έχουμε πλάνο για όλα τα σενάρια. Και πλάνο Β και πλάνο Γ. Πάντα όμως, και το πιο σημαντικό που τονίζω, αγαπητή Κάτια, είναι ότι ακούγοντας την τοπική κοινωνία. Ναι. Τι σας λέει η τοπική κοινωνία για το Στρόβολο, Δαμιανού ή Τσίγκη? Ο Παπαχαραλάμπους δεν είναι καν στη συζήτησή σας? Από ό,τι έχω, με βάση και τις επαφές που έχουμε δει, ναι, δεν φαίνεται να είναι στις επιλογές μας. Άρα και είναι ο Τσίγκης που εισηγείται η Δημοκρατική Παράταξη ή ο Δαμιανού? Είναι ο Χρήστος ο Τσίγκης, ο οποίος έχει διεκδικήσει και το 2016 με τη Δημοκρατική Παράταξη. Ναι. Νομίζω τότε στηριχθήκε από το Δημοκρατικό Κόμμα. Ναι. Και από το Δημοκρατικό Κόμμα άλλες δύο καλές προσωπικότητες, και ο κύριος Σταύρος Σταυρινίδης και ο κύριος Μιχάλης Δαμιανού. Ναι. Όλα αυτά όμως είναι που κουβεντιάζουμε και με τους τοπικούς μας παράγοντες, ακριβώς για να ακούσουμε τις απόψεις. Λέμε σο, είστε μεταξύ του Μιχαηλίδη και του νυν δημάρχου? Είναι δύο καταξιωμένα στελέχη. Ο νυν δήμαρχος, ο κύριος Νικολαίδης, ο οποίος στηρίχθηκε από το Δημοκρατικό Συναγερμό, με πλούσιο όργο στον Δήμο Λεμεσού, με πολεμική που του ασκήθηκε του κύριου Νικολαίδη από τα κόμματα του ΑΚΕΛ και κάποιους άλλους παράγοντες, αλλά έχει αφήσει στα 7,5 χρόνια μεγάλη σφραγίδα θετικού προσήμου στον Δήμο Λεμεσού. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε, γιατί στηρίχθηκε τότε από εμάς, συγκεντρώνει μεγάλη απήχηση. Είναι και ο κύριος Αντώνης. Και ανακόλουθοι ενδεχομένως, αν δεν συνεχίζετε να στηρίζετε. Είναι όμως και ακόμη ένας στέλεχος του κόμματος, ο κύριος Ανδρέας Μιχαλίδης, ο πρόεδρος του ΚΟΑ, πρώην βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού και με αυτός με πλούσια δράση. Αυτά μέσα από το διάλογο θεωρώ ότι θα επιτευχθεί. Στην Πάφο δεν έχω καταλάβει τι θα γίνει. Στην Πάφο είναι ο νυν δήμαρχος ο κύριος Φέδωνας Φέδωνος και περιφερειάρχης, διεκδικούν δύο προσωπικότητες μας, ο πρώην βουλευτής ο Κωστάκης ο Κωνσταντίνου και ο κύριος Μάριος Τσέλεπος. Και εδώ θα κάνουμε τις επιλογές μας στις επόμενες διάστημες. Η νυν επάρχος δεν είναι του Δημοκρατικού Συναγερμού, είχα αυτή την εντύπωση. Όχι, ήταν στην. Είναι η νυν επάρχος, η κυρία Μεριλάμπ. Ναι, δεν είναι στις επιλογές. Με πολύ πολύ καλή εικόνα στα κοινά της Πάφου και με προσφορά. Άρα, συνοψίζοντας, κύριε Διπλαρέ, εσείς θα κλειδώσετε, έχετε και με τους μεν και με τους δε ονόματα. Με βάση το τι λέει η τοπική κοινωνία και όχι αυτό το οποίο συνέβαινε στο παρελθόν, να αποφασίζει η ηγεσία σε κλειστές πόρτες και να λέει αυτό θα στηρίξει. Θα συμβεί. Θεωρώ ότι δεν θα συμβεί. Θα το δούμε. Με βάση αυτά που παρακολουθώ καθημερινά. Πάντως όλοι καλή χωράνε. Όσα είπα είναι μέσα. Θεωρώ ότι από την ώρα που θέλουμε να συνεργαστούμε, κάποια μικροζητήματα μπορούμε να τα προσπεράσουμε για το καλό συμφέρον του τόπου. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ καλή συνέχεια πολύ. Να έχετε. Να είστε καλά. Λοιπόν,